υπέστηκε η κορυφαία πράξη του απελευθερωτικού αγώνα των Κρητικών, σύμβολο ηρωισμού και θυσίας. Είναι το σημαντικότερο επεισόδιο της Κρητικής Επανάστασης που συγκίνησε όλο τον χριστιανισμό και ένα κύμα φιλελληνισμού που δημιουργήθηκε στην Ευρώπη. Ο Δήμος Κερατσινίων Δραπετσόνας, η Ένωση Κρητών Κερατσινίων Δραπετσόνας, ο πρόεδρος μας κ. Αντώνιος Κλαουράκης και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, σας ευχαριστούμε όλους εσάς που σήμερα βρίσκεστε κοντά μας για να τιμήσουμε το σύμβολο του ηρωισμού και της θυσίας και όσοι προκαυτώθηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους αντιδημάρχους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσόνας, κυρία Στέλλα Μιχάλοπλου, κυρία Γιώτα Περδίκη, κύριο Βασίλη Τσίγκερη, κύριο Κώστα Αλεξίου και τον κύριο Θεόδωρο Μιλτιάδη. Τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Β' Πειραιά Νίνα Κασιμάτη, εκπροσωπή συνεργάτη τη, κυρία Σούλα Καραγιάννη. Μαζί μα είναι και ο κύριο Μιχάλη Γιαπητζή, γραμματέα τη τοπική οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Κερατσινίου. Ο κύριο Σιγανό Γεώργιο, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του βουλευτή κύριου Μιχάλη Λιβανού, ο οποίο λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί κοντά μα και στέλνει τι ευχέ του για επιτυχία τη εκδήλωση. Μαζί μας είναι και ο κύριος Λάλος Κανόλιος, πρώην αντιδήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας, ο κύριος Γιάννης Λάλος, δημοτικός σύμβουλος Κερατσινίου Δραπετσόνας, η κυρία Αγγελική Κασιμάκη, δημοτικός σύμβουλος Κερατσινίου Δραπετσόνας, από το Σύλλογο Μικρασιατών Κερατσινίου Δραπετσόνας, κοντά μας βρίσκεται ο πρόεδρος κύριος Λαγοδήμος, ο κύριος Ασημακόπουλος Μιχάλης, πρώην αντιδήμαρχος Δραπετσόνας. Κοντά μας είναι και ο αντιπλήρωτος κύριος Μαντούβαλος από το Πολιτιστικό Σύλλογο Θυμετάβων. Μαζί μας είναι τα μέλη του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ, η κυρία Χατζησαβίδου Αναστασία και η κυρία Μέρη Στεφάνου. Και από το Πολιτιστικό Σύλλογο Χωρετεπνόπολης μαζί μας είναι ο πρόεδρος κύριος Αχιλλέας Σαριγιαννίδης. Ο πρόεδρος της Ένωσης κύριος Αντώνιος Κλαουράκης θα απευθύνει χαιρετισμό. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδίας που είστε σήμερα μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο πασχίζει για να βγάλουμε αυτές τις εκδηλώσεις εις πέρας. Θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρο το Διοικητικό, το Δημοτικό Συμβούλιο που δήμαρχος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων είναι εκτός Αθηνών και γι' αυτό δεν είναι σήμερα μαζί μας. Θέλω να ευχαριστήσω στους πολιτικούς που πανήσατε εδώ διαμέσου αντιπροσώπων και εύχομαι του χρόνου να μην γιορτάσουμε εδώ το Αρκάδι. Εύχομαι του χρόνου να το γιορτάσουμε στο Αρκάδι, στο Ρέθυμνο. Είναι μια επιθυμία μου η οποία θα είναι και από τις τελευταίες που θέλω να υλοποιήσω στην Ένωση Κρητών. Οπωσδήποτε τα παιδιά που ακούνε σήμερα για Αρκάδι, ακούνε για επαιτίους, ακούνε για αγώνες, ακούνε για παρουταποθήκες. Εγώ αυτά όσο θα είμαι στην Ένωση θα προσπαθήσω να τα δούνε. Τα ίδια μάτια τους να δουν αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα μας βοηθήσει όλος ο κόσμος που θα απευθυνθούμε για να γίνει αυτή η μεγάλη εκδήλωση που οραματιζόμαστε ως ΔΣ της Ενώσεως Κρητών και Κερατσινίων Δραπετσόνας. Εκεί βέβαια οπωσδήποτε απευθύνουμε στους αντιπροσώπους των πολιτικών ότι οπωσδήποτε θα χρειαστούμε τη συνδρομή σας και τη βοήθειά σας για να εκτελέσουμε αυτή την επιθυμία μας. Ένα άλλο που ήθελα να πω είναι ότι η Ένωση είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο του Κερατσινίου Δραπετσόνας. Το έχω δηλώσει κατ' επανάληψη. Είμαστε κριτικός σύλλογος, αλλά δεν πάβει ως κριτικός σύλλογος να έχουμε και φίλους και να θέλουμε να κάνουμε και φίλους. Γι' αυτό μπορώ να σας πω ότι φέτο είμαστε υπερήφανοι, διότι αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 150 ανθρώπους στα χορευτικά, καταλαβαίνετε τι γίνεται στην Ένωση Κρητών.
Δεν σας κουράσω περισσότερο. Σας ευχαριστώ από καρδιάς και εύχομαι του χρόνου να γίνει αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ. Αρκάδη, μια περιήγηση στην ιστορία. Αφηγητής Γεώργιος Πετιναράκης. Μαντινάδες από το Μανώλη Πετράκη. Απαγγελία Εκατερίνη Χριστίνα Σταγάκη, Παναγιώτης Λαζαρίδης. Κειμενογραφία Εκατερίνη Κουράκου. Βίντεο Μοντάς Μουνιωτάκης Γιώργος. Στο βίντεο ακούγεται τη φωνή του Μουνιωτάκη Κωνσταντίνου. Μουσικά συνοδεύουν τα χορευτικά τμήματα της Ένωσης στη Λύρα ο Πέτρος Αριδάκης και στο Λαούτο ο Χρήστος Βεργάκης. Ρέθυμνο, ψιλορίτης, ο δρόμος ανηφορικός, όλος τροφές. Κοιτάζεις γύρω, το τοπίο άγριο μα και γαλήνιο. Ελαιώνες, αμπελώνες, πέφκα, πριν, κυπαρίσια. Χορταίνεις εικόνες και μυρουδιές. Χορταίνεις Κρήτη. Πλησιάζεις. Αντικρίζεις τον επιβλητικό εξωτερικό τοίχο με τα λιγοστά μικρά ανοίγματα. Μοιάζει με φρούριο, σκέφτεσαι. Καθώς περνάς την πύλη, δέος και συγκίνηση. Πατάς το χώμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Το χώμα που ποτίστηκε με το αίμα των προγόνων σου. Ο αέρας είναι γεμάτος πίστη και προσευχή. Μα και γεμάτος αγώνα. Πόνο και αυτοθυσία. Ξέρεις την ιστορία. Τη διάβασες πολλές φορές. Τώρα, εμπρός στα μάτια σου τη ζωντανή μαρτυρία της. Ανιστορείς τα γεγονότα στο κεφάλι σου και είναι σαν να τα ζεις. Ήταν το έτος 1866. Η Κρήτη βρισκόταν κάτω από τον Οθωμανικό ζυγό για περισσότερα από 200 χρόνια. Είχαν προηγηθεί δεκάδες εξεγέρσεις. Όσο οι Τούρκοι διαφέτευαν το νησί, δεν έβρισκε αναφαμό η κρητική ψυχή. Ο πόθος τους για ελευθερία και για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα έμοιαζε με φωτιά που ολοένα και θέργευε. Αντιδρούσαν, ξεσηκώνονταν. Έστελναν επιστολές και υπομνήματα. Αμένος κόπος. Με εξαίρεση τη Ρωσία, οι μεγάλες δυνάμεις αδιαφορούσαν. Η Ελλάδα κρατούσε στάση ουδετερότητας. Ο Σουλτάνος απαιτούσε υποταγή. Μη περιμένοντας πια τίποτε και από κανέναν, στις 21 Αυγούστου του 1866, η Γενική Συνέλευση Κρητών αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Με αρχηγούς, τον Ιωάννη Συμβρακάκη στα Χανιά, τον συνταγματάρχη Πάνο Κοροναίο στο Ρέθυμνο και τον Μιχαήλ Κόρακα στο Ηράκλειο, καλούσε τον κρητικό λαό σε ένοπλη εξέγερση. Thank you.
Καρτερικός εις τον όρκο λοιπόν του 1821, εμπνεόμενοι από το εθνικό αίσθημα του ελληνικού μεγαλείου και της εθνικής ενότητος και έβλεγε ελπίδος εκ του δικαίου αγώνος ημών, απορρίπτωμεν πάσαν προσφοράν και θαραλέως διακηρύττωμεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων την ένωση μετά της Μητρός Ελλάδας. Καταθηκετεύονται στον Παντοδύναμον να ευλογεί τα όπλα ημών δια πληρεστά της επιτυχίας. Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν από την περιοχή των Χανίων. Ο Τούρκος διοικητής Μουσταφά Πασάς πήρε εντολή από τον Σουλτάνο να καταστήλει την εξέγερση. Μάταια τα ψευτοταξίματά του για προνόμια και ελευθερίες. Μήπως και καταφέρει τους κριτικούς να καταθέσουν τα όπλα και να παραδοθούν. Το ίδιο μάταιες και φοβέρες του. Η απάντηση σύσσωμης της Κρήτης μία και μοναδική. Ένωσης ή θάνατος. Απέναντι σε χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες, οι κριτικοί αντιστέκονται, πολεμούν, δεν παραδίνονται. Και ας γνωρίζουν πως οι ελπίδες για νίκη είναι λιγοστές. Σημειώνουν κάποιες επιτυχίες, όμως ο τουρκικός στρατός προελάβει. Μετά τα Χανιά σειρά έχει το Ρέθυμνο. Οι Τούρκοι βρίσκονται κοντά στο Αρκάδι. Από εκεί, δύο φορές εμείνησαν στον ηγούμενο της Μονής, Γκαβριήλ Μαρινάκη, να διώξει την Επαναστατική Επιτροπή του Ρεθύμνου, που είχε για αρχηγείο της τη Μονή, και να δηλώσουν οι επαναστάτες υποταγή. Μα ο ηγούμενος Γκαβριήλ ήταν ανυποχώρητος. Ο όρκος και το σύνθημά μας είναι η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα ή ο θάνατος. Και πλέον τούτου δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτε άλλο. Έτσι ήρθε το ξημέρωμα της 3ης 8 Νοεμβρίου 1866. Η γιορτή των ταξιαρχών. Ο Μουσταφά Πασάς με 15.000 τακτικό στρατό και 30 κανόνια είχε κυκλώσει τη Μονή. Λένε πως έβρεχε πολύ εκείνο το βράδυ. Μέσα στο μοναστήρι βρίσκονταν 964 ψυχές. Οι πιο πολλοί ήταν άμαχοι. Γερόντι και γυναικόπαιδα από τα γύρω χωριά που για να ξεφύγουν από τη μανία των Τούρκων βρήκαν εκεί καταφύγιο. Μόνο 259 ήταν πολεμιστές. Ανάμεσά τους και 25 καλόγεροι. Αλλά και η οπλαρχηγός, η Ροΐδα, Χαρίκλια Δασκαλάκη, κόρη, σύζυγος και μάνα πολεμιστών, που το όνομά της είχε γίνει θρύλος και σύμβολο του αγώνα της Κρήτης για την ελευθερία. Φρούραρχος της Μονής είχε οριστεί ο αρχιπολοχαγός Ιωάννης Δημακόπουλος, εθελοντής από την Πελοπόννησο, που ταξίδεψε στην Κρήτη για να ενισχύσει τον αγώνα. Αυτή ήταν όλοι η στρατιωτική δύναμη που ανέλαβε το ιερό χρέος να κρατήσει τη Μονή. Τα όπλα τους παλιά, μα η ψυχή τους λεύτερη και ανυπότακτη. Θάνατο δεν ενλογάριαζε. Thank you.
το φλάγκουλο χαρτί του Μουχαμέτ και σκούσει. Κάμετε ραγιάδες ράι, να κάνει και ο πασάμας με χαμέτ. Ο γούμενος με πείσμα αντιδράται. Έλεος από Τούρκους δέσμι κι αν ήταν κάτι να χαθεί μυρμάτες, τιμή για μας μαζί του να χαθούν. Και άρχισε η επίθεση και σύστηκε η γη από τις φωνές και τις τουφεκές και το ποδοβολητό και κόπηκε στα μισά η Θεία Λειτουργία για τη γιορτή των Αρχαγγέλων. Και οι Τούρκοι ξεχύθηκαν από τη δυτική μεριά να ρίξουν την κεντρική την πύλη. Πίστευαν ίσως πως θα είναι μια εύκολη δουλειά με τέτοια διαφορά στη στρατιωτική δύναμη. Μα γελάστηκαν. Όλη τη μέρα κράτησε η πολιορκία και η πύλη δεν έπεσε. Τα παλικάρια μέσα στη μονή πολεμούσαν με πίστη και θάρρος, χωρίς αναπαμό. Οι άμαχοι βοηθούσαν και αυτοί όπως μπορούσαν. Καθαρίζανε τα όπλα, τα γεμίζανε παρούτι. Κουβαλούσανε νερό και φαγητό στους πολεμιστές. Όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, υπερασπίζονταν τη μονή και μαζί της τη μεγάλη ιδέα της λευτεριάς και της ενωμένης πατρίδας. Οι Τούρκοι εκτεθειμένοι έξω από τα τείχη της μονής χάσανε πολλούς δικούς τους εκείνη τη μέρα. Τόσους που αναγκαστήκαν να ζητήσουν ενισχύσεις από το Ρέθυμνο. Όταν έπεσε το σκοτάδι, κατόρθωσαν να καταλάβουν τα βοηθητικά κτίρια γύρω από το μοναστήρι. Τον Ανεμόμυλο, τους Σταύλους, το Δραγατοκάλυβο, αλλά και τη θέση Σικιά, που ήταν το πέρασμα κλειδί για την υπεράσπιση του Αρκαδιού. Οι πολεμιστές μέσα στη μονή το βλέπαν πως το τέλος πλησιάζει. Η μονή θα πέσει. Μέσα στη νύχτα, τρεις θαραλέοι αγγελιοφόροι, ντυμένοι Τούρκοι, φύγανε να πάνε να ζητήσουν βοήθεια από τον συνταγματάρχη Κοροναίο και τον Ιωάννη Σγουρό στο Μιλοπόταμο. Προφθάσατε μια ώρα ταχύτερον, διότι μας έκλεισε και τακτικός και άτακτος στρατός πολλής. Εν βία μεγίστη, έγραφε η ολιγόλογη επιστολή που υπέγραφαν ο ηγούμενος Γαβρίλ, ο φρούραρχος Δημακόπουλος και τα μέλη της Επαναστατικής Επιτροπής. Ο Κοροναίος, όταν έλαβε το μήνυμα, βρισκόταν σε απόγνωση. «Βρισκόμαστε σε μεγάλη ζάλη. Πώς να βοηθήσουμε?» Όμως τους διαμήνυσε. «Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Μα επειδή δεν έχουμε τίποτα σίγουρο, πράξετε ό,τι σας ορμηνεύει η παλικαριά σας. Τα παραπέρα είναι του Θεού». Ο ηγούμενος Γαβρίλ ήξερε καλά τι θα τους ξημερώσει η επόμενη μέρα. Χτύπησε το σήμαντρο και όλοι μαζεύτηκαν στην εκκλησιά για τη Θεία Λειτουργία να προσευχηθούν, να τους δώσει δύναμη ο Θεός να αντέξουν. Μόλις ο ηγούμενος βγήκε στην Αγία Πύλη με το δισκοπότηρο στα χέρια, οι άντρες με τα πρόσωπα τα παρωτοκαπνισμένα από τη μάχη και τα μάτια τα πυρωμένα από την αγρύπνια πέσανε στα γόνατα να προσκυνήσουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Κι ύστερα ο ένας έπαιρνε τα λονούς χώρες και όλοι μεταλάβαιναν με ευλάβεια και αγκαλιάζονταν και σταυροφιλιούνταν, γιατί ξέρανε πως απόψε αποχαιρετούν τα αδέλφια τους. Τα αδέλφια που τα πόχτησαν εκεί μέσα. Τα αδέλφια που τα ένωσε η πίστη σε έναν ανώτερο σκοπό. Τα αδέλφια που είχαν όλα την ίδια μάνα, τη λευτεριά. Όταν η επόμενη μέρα ξημέρωσε, άρχισε το δεύτερο κύμα της επίθεσης. Οι Τούρκοι είχαν φέρει από το κάστρο του Ρεθύμνου δύο τεράστια κανόνια
και τα είχαν στήσει αντίκρυ από τη σιδερένια πύλη. Ο μεγαλύτερο από τα δυο, η Κουτσοχύλα, λένε πως απόκαμε 200 νοματέους και ένα κοπάδι βόδια και αλογομούλαρα για να το σύρουν από το Ρέθυμνο ως τα Αρκάδια. Τυπούσαν μανιασμένα τα τείχη και την πύλη να καταφέρουν επιτέλους να ανοίξουν δίωδο, να μπουν στο μοναστήρι. Οι αμυνόμενοι συνέχισαν να αντιστέκονται ηρωικά, μα σιγά σιγά ξέμεναν από φυσέκια και πυρομαχικά. Τα γυναικόπαιδα και οι άμαχοι άρχισαν να μαζεύονται στην πυρκηδαποθήκη. Όλοι, μικροί μεγάλοι, το ξέρανε πως ο θάνατος ζυγώνει. Κι όμως, μέσα σε αυτό το χαλασμό, ένας οπλαρχηγός από τα Μάρη, ο Γιώργης Σαουνάτσος, παρέα με φίλους καρδιακούς, κόψαν λίγο τυρί, κάμανε μεζέ και πιαν από μια μπουκάλα ρακή στη λευτεριά της Κρήτης και στο καλό το θάνατο. Γιατί αυτή είναι η ψυχή των κριτικών. Άμα πρόκειται για την τιμή και τα ιδανικά τους, γλεντούνε και το θάνατο και πίνουν στην υγειά του. Μουντό το δίλι απλώνει τα φτερά του και από το πρωί τη σωμανά η μάχη. Φωνές, ο χλαλοί, πνοή θανάτου, ορθή στα μετερίζια η καστρομάχη. Και μέσα στο χαλασμό η φωνή του ημάνου. Θα πατηθεί τ' Αρκάδι πριν νυχτώσει και όποιος δρομιό δεν θέλει να πεθάνει, ας προσκυνήσει. Έτσι θα γλιτώσει. Ο γούμενος φρενιάζει. Ποιος προστάζει μουρτάτες να γεννούμε. Όσο και να είναι τα σκέλη σας πολύ, δεν μας τρομάζει. Το κάστρο διγενείται στο κρατάδι. Ξάφνει μια λάμψη. Πύρι. Φιδίσια μια φλόγα σκίζει τα λαφρό σκοτάδι. Και του γιαμπού η φωνή παλικαρίσια. Να πως πατιέται άπιστη τα κάρια. Νωρίς το απόγευμα, με το τρίτο γιουρούσι, το μοναστήρι τελικά πατήθηκε και ο αυλόγυρος γέμισε με Τούρκους. Και τότε, μέσα στην αναταραχή, όταν κάθε ελπίδα είχε πια χαθεί, φανερώθηκε το μεγαλείο εκείνων που βάλουνε τη λευτεριά πάνω και από τη ζωή τους. Ένας από τους ταμπουρωμένους, ο Κωστής Γιαμπουδάκης, εμφανίστηκε στην πόρτα της πυρκηδαποθήκης και απευθύνθηκε στους συγκεντρωμένους. «Προτιμάτε να αποθάνομεν όλοι εδώ, δια την πίστη του Χριστού και δια την αγάπη της πατρίδος, ή να πέσομεν ζωντανοί στα χέρια των σκύλων. Προτιμόμεν να αποθάνομεν», απάντησαν όλοι με μια φωνή. Τις τραγικές στιγμές που ακολούθησαν, τις αφηγείται στο τεχνικά ο Παντελής Περβελάκης στο έργο του Παντέρνη Κρήτη. Σαν να άνοιγε ο Άρτης τον καταποντήρα. Το ανώνυμο και η σκεπή
σηκωθήκανε στον αέρα, σαν αχεροκάλυπτο, και σοριαστήκανε πάνω σ' αθώους και αμαρτωλούς. Τα βογγητά και τα ουλιαχτά κατασκεπάσανε τον πλατισμό της μάχης. Δεν άρχισε να ακουστεί και το δεύτερο λαγούμι που είχαν κάτω από το κελί του γούμενου. Λαγούμι, λαγούμι, ξεφωνίζανε τρέχοντας οι μπλούκοι και θαλούσανε πως η γης άνοιγε όπου πατούσαν τους καταλήγους.
μόλις συνήλθαν από το ξάφνιασμα της έκρηξης και των χαμών των σολδικών τους, εισβολίζει τους ανεκδίκηση. Λαιλάδισαν τα ιερά κοιμήλια της Μονής και έκαψαν ολοσχερό στο ναό. Όποιον Έλληνα έβρισκαν μπροστά του ζωντανό, τον κατέσπαζαν. Όπως έγραψε κάποιος Άγγλος περιηγητής, περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν, ούδα αυτή η έξαλλος φαντασία ή μπορεί να συλλάβει τη φρικαλαιότητα της διαδραματιστής σκηνής. Οι Αλβανοί και οι Κρήτες μουσουλμάνοι απέκαμον φωνεύοντες. Μεγάλη Ασσινά, περίσσια φωνοκλήση, ετούτη ώρα θα ακουστεί σ' Ανατολή και Δύση. Και μέσα στον αναβρασμό που ο χάρος σε δουχάτω, βροντί σεισμός εγίνηκε και ο κόσμος άνω κάτω. Φωτιά, καπνός και κτίρια, κορμιά κομματιασμένα, άντρες και γυναικόπαιδα στα νέφαλα ανεβαίνουν. Τρόχαλος έγινε η Μονή και σύστη ο ψιλορίτης και αντιλαλούν τα βουνά και απάκουν ως άκου η Κρήτη. Οι απώλειες των Τούρκων υπολογίζεται πως έφτασαν τους 1.500 ή και τους 3.000 νεκρούς, σύμφωνα με μια δεύτερη εκδοχή. Ακριβής καταγραφή δεν έγινε. Από τους 964 υπερασπιστές της Μονής, 846 σκοτώθηκαν στη μάχη ή τη στιγμή της έκρηξης. 114 πάρθηκαν εχμάλωτοι και μόλις 3 ή 4 κατάφεραν να διαφύγουν. Ο οικούμενος Γαβρίλ έπεσε μαχόμενος, ενώ ο φρούραρχος Δημακόπουλος εχμαλωτίστηκε και εκτελέστηκε αργότερα. Οι νεκροί θαύτηκαν όπως, χωρίς μνήματα, ενώ κάποια πτώματα πετάχτηκαν σε γειτονικά φαράγγια. Αργότερα, τα λείψανα συγκεντρώθηκαν και τοποθετήθηκαν στον Ανεμόμυλο, ο οποίος μετατράπηκε σε λειψανοθήκη προς τιμή των γενναίων υπερασπιστών του Αρκαδίου. Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου συγκίνησε όλο το χριστιανικό κόσμο και επανέφερε τον αγώνα των Ελλήνων στη διεθνή επικαιρότητα. Μεγάλες προσωπικότητες της εποχής πήραν θέση υπέρ της κριτικής επανάστασης, ενώ πολλοί ξένοι εθελοντές έσπευσαν να την ενισχύσουν. Το Αρκάδι καταγράφηκε στη συνείδηση όλων των Ελλήνων ως τόπος ηρωικής αντίστασης απέναντι στους κατακτητές. Η ηρωική Μονή, η δίκην φρουρίου αγωνισαμένη, αποθνίσκει ως ηφαίστειον. Τα ψαρά δεν είναι επικότερα. Το μεσολόγγι δεν ίσταται υψηλότερον, έγραφε ο μεγάλος Γάλλος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό. Ο αποέχος της ηρωικής πράξης των Κρητών επαναστατών φτάνει ως τις μέρες μας. Ο εκοφαντικός θόρυβος από την έκρηξη της παρωτοαποθήκης ατυχεί ακόμα και σήμερα. Δεν είναι τυχαίο πως το Αρκάδι έχει χαρακτηριστεί από την UNESCO ως Ευρωπαϊκό Μνημείο Ελευθερίας. Για αυτή την ελευθερία πολέμησαν μια χούφτα άνθρωποι απέναντι σε χιλιάδες. Και όταν ήρθε η ώρα της τελικής αναμέτρησης, επέλεξαν τον θάνατο και νίκησαν. Γιατί εκείνος που πολεμά για έναν ανώτερο σκοπό δεν νικέται. Μπορεί να πεθαίνει, μα δεν νικέται ποτέ.
αυτή στα Αρκάδη σαν κερί της δόξας στο καντήλι. Το λευτεριά η θάνατος δεν έρθει σαν τα χείλη. Στα Αρκάδη η επανάσταση με στέλνους και ελπίδα. Η απαρχή της λευτεριάς έφερε στην πατρίδα. Το Αρκάδι ανατινάχθηκε για την ελευθερία. Άντρες, γυναίκες και παιδιά γινήκανε θυσία. Μαζί μας βρίσκεται ο βουλευτής Β' Πειραιά, κ. Βετάκος Γεώργιος, ο Δημοτικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Δημοτικής Κίνησης κ. Παντελής Καμάς, η κυρία Τσιλιγκύρη Χριστίνα, πρόεδρος του ΣΕΒ, η υπεύθυνη των γυναικών της Περιφέρειας Πειραιάς, η κυρία Ασκοξυλάκη και η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Ευγενία Παρπαγιάννη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας και εορτάσατε μαζί μας τα 157 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μουσικούς μας, τον Πέτρο το Σαριδάκη και τον Χρήστο το Βαράκη. Στους δασκάλους μας, τον Κώστα το Κλαουράκη, την Έλληνα το Σιγουράκη, την Αντιγόνη την Παπαδάκη, την Παρασκευή την Οκτήλη, το μεγαλύτερο χειροκρότημά σας, όμως τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας μας κάνουν καθημερινά καλύτερα και είναι το μέλλον της Έλληνας. Θα σας ευχαριστούμε. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Πετραράκη, τον καθηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Διοικητικό μου Συμβούλιο ακόμα μια φορά, διότι πράγματι καταβάλει κάθε προσπάθεια για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις εκδηλώσεις μας και γενικά στο έργο το οποίο έχει ένα συγκριτό και ένα ζύγουρα με τσόλου. Σας ευχαριστώ από καρδιάς όλους. Ευχαριστώ και τον βουλευτή, την κυρία Τσιλιγκύρη που μας τιμώνει με την παρουσία τους και σας περιμένουμε τώρα να πάμε να πιούμε μια ρακή στο Σύλλογο. Εκεί θα τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ. Μπορεί να ξεκίνησε έτσι.